Σας χαιρετώ. Θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά. Το όνομά μου, για όσους δεν με ξέρετε, είναι Βασίλης Ξηδιάς και είμαι συνεργάτης του δρόμου και παρακολούθησα όλη αυτή την πορεία στην οποία αναφέρεται το βιβλίο εκ του σύνεγγης, δίπλα στην ΚΟΕ, όχι ακριβώς μέσα, αλλά πολύ στενά τα τελευταία χρόνια, από το 2013 και μετά, πάρα πολύ. Και είναι τιμή μου που σήμερα ο Ρούντι μου δίνει τη δυνατότητα να συντονίσω το τραπέζι αυτό. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν μπαίνοντας στο θέμα, στην παρουσίαση του βιβλίου, ενός βιβλίου που, όπως ίσως θα είδατε, είχε την τύχη ή την ατυχία με το που βγήκε ή λίγο πριν βγει, να αντιμετωπίσει κατευθείαν δύο ζητήματα. Αφενός μεν την πρόκληση της τρέχουσας δημοσιογραφίας που έψαξε να βρει κατευθείαν χτυπητά ζητήματα, όπως λογικό είναι να κάνει η δημοσιογραφία ίσως, υποβαθμίζοντας με αυτό το ρόλο την ουσιαστική, τις ουσιαστικές αναφορές του βιβλίου, και από την άλλη μεριά μια άλλη αντιμετώπιση που ήταν από πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προσπάθησαν κατά κάποιο τρόπο να θάψουν αυτή την προσπάθεια πριν καν το διαβάσουν, με το επιχείρημα ποιος είναι αυτός που μιλά και τι έκανε τότε και άρα τι μας τα λέει τώρα. Απέναντι λοιπόν σε αυτά τα θέματα, ελπίζω ότι εδώ, είμαι βέβαιος δηλαδή, ότι εδώ οι ομιλητές στο τραπέζι θα δώσουν έτσι τη δική τους θέση, ώστε να μπορέσουμε να φωτίσουμε και να βαθύνουμε στα θέματα που θέλει να ανοίξει αυτό το βιβλίο. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν πρώτα από την Αγγλαία την Κυρίτση, δημοσιογράφο, βουλευτή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, την ξέρετε όλοι. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα, και πριν εκφωνήσω αυτά τα οποία κατέγραψα σε αυτές εδώ τις σχόλιες χαρτί, που είναι αρκετές, αλλά είναι μεγάλα τα γράμματα, γιατί όπως βλέπετε φορά γυαλιά, ήθελα να πω ότι είναι τιμή για μένα η πρόταση να βρίσκομαι σε αυτό εδώ το πάνελ απόψε, ανάμεσα σε ανθρώπους που εκτιμώ και σέβομαι και σε πρώτο πρόσωπο να μου δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης ψυχής για πράγματα πρωτόγνωρα, βιωματικά, πράγματα και γεγονότα που καθόρισαν κυρίως την πολιτική μου πορεία, αλλά επαναπροσδιορίσαν και μένα σαν προσωπικότητα, με επαναπροσδιορίσαν σαν άνθρωπο. Είναι τιμή για μένα η επιλογή αυτή, γιατί στη θέση μου θα μπορούσαν να ήταν όχι ένας, αλλά αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι και σύγκροποι, τους οποίους βλέπω αρκετούς μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, τους οποίους πρωτογνώρισα στη Βουλή και αισθάνομαι τυχερή που γνώρισα τέτοιους ανθρώπους και δέθηκα μαζί τους, με όλα αυτά που μας ένωναν και που μπορέσαμε με μια φωνή να κρατήσουμε ψηλά, θέλω να πιστεύω, την αξιοπρέπεια και το ήθος που αρμόζει σε έναν αριστερό, σε έναν κομμουνιστή. Να μην μακρηγορήσω όμως από αυτού, να περάσω κατευθείαν στο θέμα. Το να μιλήσει κανείς για το βιβλίο του Ρούντι Ρινάλντι είναι σαν να μιλά για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να επιχειρεί έναν απολογισμό ενός εγχειρήματος πολύ πρόσφατου, πολύ φρέσκου και ζωντανού, που καθημερινά στοιχιώνει σχεδόν τους πάντες μας. Και το γεγονός ότι μιλάμε για ένα εν εξελίξη πολιτικό εγχείρημα κάνει από τη μια πιο δύσκολο να μιλήσει κανείς για το βιβλίο, κρατώντας μια απόσταση, από την άλλη όμως κάνει και αρκετά γοητευτική μια τέτοια απόπειρα. Είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι η κατάληψη του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί έναν προκαθορισμό, μια προδιάθεση σε όλους μας να μιλήσουμε θετικά για αυτό το βιβλίο. Να ρίξουμε δηλαδή καρούλια στο ΣΥΡΙΖΑ, να πυροβολήσουμε με ευκολία το σκιάχτρο ή σωστότερα το πτώμα του πολιτικού εγχειρήματος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το εύκολο. Και σε αυτό σχεδόν αυτόματα ρέπουμε όλοι όσοι, ο καθένας με το μερίδιο και τον τρόπο που του αναλογεί, είχαμε εμπλακεί στον έναν ή στον άλλο βαθμό με αυτό το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσω να μην πέσω σε αυτή την παγίδα, χωρίς να μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα τα καταφέρω να προσεγγίσω από απόσταση και ψύχρεμα όσα στο βιβλίο του Ρούντι αναδεικνύονται και τα οποία αγγίζουν πληγές που, επιτρέψτε μου να πω, ακόμη πυροούν. Από την αρχή οφείλω να κάνω μια επισήμανση. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που στήριξαν και παρακολούθησαν στενά και εκ των έσω το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκα, και αυτό είναι γνωστό, σε άλλο κομμάτι της αριστεράς. Βρέθηκα να συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ ή σωστότερα να με στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 ως υποψήφια περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
Μέχρι τότε, η σχέση που είχαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ευτυχώς ή δυστυχώς, ήταν πρωτίστως αντιπαραθετική ιδεολογικά, αφού ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκα είχε ήδη διαμορφωμένη άποψη για το αριστερό μόρφωμα ΣΥΡΙΖΑ. Άποψη που σε έναν βαθμό προερχόταν και από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε από την ίδια μήτρα. Και προφανώς, όπως θα καταλάβετε, αναφέρομαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η σχέση που είχα ήταν και δημοσιογραφική, λόγω επαγγέλματος. Και βέβαια η σχέση πάνω απ' όλα μιας αριστερής που παρακολουθεί κριτικά και έξω από την ορθόδοξη περιχαραπωμένη οπτική τα τεκτενόμενα στον χώρο και αγωνιά όπως όλοι μας, από όποιο μετερίζι βρίσκεται, για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. Να θυμίσω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μου έκανε την τιμή, και δεν το λέω τυπικά, το εννοώ αυτό το πράγμα, να ηγηθώ της περιφερειακής παράταξης που θα στήριζε το Βόρειο Αιγαίο, ήμασταν σχεδόν στην κορύφωση του αγώνα ενάντια στο μαύρο στην ΕΡΤ. Και η ιστορία της ΕΡΤ είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με τη μοίρα και την ιστορία αυτού εδώ του τόπου. Το μαύρο της 13ης Ιούνιου του 2013 είχε μια ξεχωριστή σημειολογία. Ήταν η συνέχεια του μαύρου που άρχισε να απλώνεται στη χώρα από το 2010, από την έναρξη δηλαδή του μνημονιακού καθεστώτος στη χώρα. Η απόφασή μας τότε να συνεχίσουμε με την ελεύθερη ΕΡΤ δεν ενεργοποίησε την κοινωνία, ακούμπησε στην κοινωνία, έγινε ένα με την κοινωνία. Ξεπεράσαμε δηλαδή αυτό που λέμε το στενά κλαδικό ή συντεχνιακό, αφήσαμε πίσω και σωστά το επιμέρους και προτάξαμε το συνολικό. Το μαύρο δηλαδή, κυρίως στη χώρα. Γι' αυτό και η ΕΡΤ έγινε υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Η κοινωνία επιτέλους έβλεπε τα θέλω της, έβλεπε τις αγωνίες της, έβλεπε την οργή της, τη χαμένη αξιοπρέπειά της, το φιλότιμό της μέσα από την ελεύθερη ΕΡΤ. Γιατί όμως σας τα λέω όλα αυτά? Τα λέω για να περιγράψω το πλαίσιο μέσα στο οποίο προέκυψε η δική μου σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως αντιπολίτευση τότε επένδυσε στην ΕΡΤ, όπως και εμείς ως αγωνιζόμενοι επενδύσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απ' τα κάτω δυναμική στήριξη του εγχειρήματος ΣΥΡΙΖΑ ανάβλιζε από παντού. Σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε και η πρόταση να ηγηθώ ενός περιφερειακού σχήματος. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη δυναμική, μέσα στη φόρα αλλά και τη φορά των εξελίξεων που γεννούσε ελπίδες, πείσμα, γεννούσε ενθουσιασμό και ίσως ένα πρωτόγονο αλλά βαθιά ανθρώπινο και αριστερό γαμώτο, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, για ό,τι συντελούνταν και δυστυχώς συντελείται ακόμα, ήρθα σε επαφή τότε με το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ. Και μίλησα για φόρα και φορά των πραγμάτων, γιατί αυτό έχει τη σημασία του και νομίζω ότι αναδεικνύεται ως παράγοντας και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Ρούντι Ρινάλι. Η φόρα λοιπόν και η φορά αυτή σήμαινε, για να το πω κομψά, που πας ρε Ευλαία. Αυτοδιοικητικές εκλογές μπροστά, τρέξιμο σε 10 νησιά, πρώτη φορά επαφή με ανθρώπους και κυρίως μηχανισμούς και παραμηχανισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθεια να καταλάβεις ποιος είναι τι, που το πάει, πώς λειτουργεί, μια φορά γενικά εξοντοτική που δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για βαθιά ανάλυση και κατανόηση λεπτομεριών και κυρίως ισορροπιών και στόχων. Μην μπερδευτείτε, δεν μιλώ για τη δική μου πορεία με ή δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για το βιβλίο μέσα από τη δική μου σχέση, ακριβώς γιατί και τότε, μέσα από τις σελίδες του δρόμου της αριστεράς και σήμερα του βιβλίου, και όχι μόνο, προσπαθούσα να συμπληρώσω αυτό το παζλ των δικών μου απαντήσεων για το τι τελικά το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι και πού τελικά το πάει. Και όποιος εκ των υστέρων λέει με ύφος κυρίων καρδιναλίων, μα δεν φαινόταν που το πάει, συγγνώμη, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι κοροϊδεύει κυρίως τον εαυτό του. Και όσο η δική μου σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε, συνέβαινε το εξής εντός εισαγωγικών παράδοξο. Αντί οι απορίες να λιγοστεύουν όπως θα ήταν λογικό, αυτές οι ρημάδες πλήθαναν. Και ήρθε αυτό το σε πανελλαδικό επίπεδο αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών, ενώ ήταν φαβορή η παράταξή μας. Σημειώνω ότι στο Βόρειο Αιγαίο όμως πήραμε τότε το μεγαλύτερο ποσοστό από το ποσοστό που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, όπως παντού, απήχαμε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και πολύ περισσότερο από τη γενικότερη πραγματική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ τότε στην κοινωνία. Ένα αποτέλεσμα που χτύπησε καμπάνες και όχι καμπανάκι για την ιδιομορφία του ΣΥΡΙΖΑ και την ελληματική
πραγματική σχέση του με την κοινωνία. Ξαναεπισημαίνω όμως αυτό το σημείο. Μιλώ για μια βιωματική και βιωμένη σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, βαθιά πεπισμένη ότι είναι η καλύτερη παρουσίαση του βιβλίου, ακριβώς γιατί αυτά τα οποία λέω θα τα διαβάσει κανείς ίσως πιο απρόσωπα και σίγουρα πιο πολιτικά σε αυτές τις σελίδες που κατέγραψε ο Ρούντι Ρινά. Με αυτά και με αυτά, με τη φόρα αλλά και τη φορά, φτάσαμε στις εκλογές του Γενάρη του 2015 και η ομιλούσα εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας με την πρώτη κυβέρνηση αριστεράς, με την πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μπαίνω στον πειρασμό αυτή τη στιγμή να σας περιγράψω μια εικόνα. Το βράδυ των εκλογών του Γενάρη έχω ανέβει στην ΕΡΤ Open. Ήτανε το κτίριο απέναντι από το Ραδιομέγαρο. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη, όπως και η δικιά μου υποψηφιότητα πλέον, η οποία πήρε την ιδιότητα του βουλευτή. Δεκάδες συνάδελφοι που ήμασταν μαζεμένοι στην ΕΡΤ, αγκαλιαζόμαστε και κλαίμε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αφήσουμε λιγάκι τις βαθιστόχαστες αναλύσεις. Θέλω να σκεφτείτε ότι δεκάδες εργαζόμενοι, ύστερα από ένα πολύμηνο και πλατή αγώνα, με τους περισσότερους να μην έχουν τεγάλα να δώσουν στα παιδιά τους, απλά μετά από αυτό το σκηνικό, μετά από αυτή τη νίκη της πρώτης φορά κυβέρνησης αριστεράς στη χώρα, αγκαλιαζόμαστε και κλαίμε. Αυτή είναι η δυναμική και η ανάταση που απλωνόταν στον κόσμο και που περιγράφει ο Ρούντι σε πολλά από τα σημεία του βιβλίου. Διαδικασίες και στιγμές που σε σημαδεύουν και σε ορίζουν όποιο και αν είναι αυτό το αποτέλεσμα. Όσα ακολούθησαν βέβαια και τα ζούμε μέχρι σήμερα και ειδικά μέχρι την εξαγγελία του δημοψηφίσματος, συνέχιζαν να πληθαίνουν τόσο τις απορίες μας όσο και τα διλήμματά μας. Μπορεί με πολλούς συντρόφους από την ΚΟΕ και από το αριστερό ρεύμα να μην ταλαντευτήκαμε ποτέ για το τι θα ψηφίσουμε στις ψηφοφορίες στη Βουλή, ωστόσο ένα ρεμπάς μας έτρωγε. Ένα ρεμπάς που κορυφώθηκε με την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος. Και αυτή η αμφιβολία, η άρνηση της αποδοχής μιας τόσο μεγάλης προδοτικής τροφής ήταν που μας έσπρωξε σωστά, αν θέλετε, ή λάθος, κατέπειτα λάθος, να ψηφίσουμε με μισή καρδιά την επιλογή Παυλόπουλου. Και θα ήθελα να σας πω κάτι σε αυτό το σημείο, έτσι όπως το βίωσα. Είναι εντελώς διαφορετική η πίεση όταν είσαι μέσα, και δεν το λέω αυτό σε καμιά περίπτωση για να δικαιολογήσω την απαράδεκτη στάση πολλών, δυστυχώς, στελεχών αλλά και βουλευτών που επέλεξαν να στηρίξουν και στηρίζουν ακόμη την κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε μα κάθε πρόβλεψη. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσα αυτό το κύκλο μιας βιωματικής και βιωμένης προσέγγισης με το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βρήκε απαντήσεις και διευκρινήσεις στις σελίδες του βιβλίου, επιτρέψτε μου να κάνω τώρα μερικές παρατηρήσεις και να επισημάνω κάποια νέα ερωτήματα που μου γεννήθηκαν και μέσα από αυτό το βιβλίο του Ρούντι. Η πρώτη παρατήρηση είναι πώς ξεπερνιέται αυτός ο μικρόκοσμος της αριστεράς. Πώς αυτό το οποίο συμβαίνει εντός, δεν παραμένει εντός, αλλά βγαίνει όσο γίνεται πιο απλά και πιο κατανοητά προς τα έξω στους πολλούς, τους οποίους και εξορισμού αφορά. Αν κάποιος γεννιόταν σήμερα και διάβαζε αυτό το βιβλίο, το πιθανότερο είναι ότι θα συμφωνούσε, αν όχι με όλα, τουλάχιστον με τα περισσότερα από αυτά που καταγράφει ο Ρούντις στα άρθρα και περιέχονται σε αυτό το βιβλίο. Στον τελευταίο, μάλιστα, δρόμο υπήρχε και ένα άρθρο που απαντούσε αναλυτικότερα στο ερώτημα «Γνωρίζατε και δεν μιλούσατε?». Γιατί λοιπόν, ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ενώ κάποιοι σωστά διέβλεπαν τη στροφή και τη συνθηκολόγηση, αυτό έμενε στα στενά όρια των μοιημένων. Τι ρόλο έπαιξε μια κατακτημένη αντίληψη κομματισμού στο να παραπλανηθεί ή έστω να μην υποψιαστεί όσο θα έπρεπε ένα κομμάτι της αριστεράς? Μήπως και ο τρόπος που έβγαιναν όσο έβγαιναν προς τα έξω οι όποιες προειδοποιήσεις αδυνατούσε να προσεγγίσει όλον αυτό το λαϊκό κόσμο που στράφηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον ενεργοποιήσει, να τον κάνει ελεγκτή ή να τον κάνει και φρένο στην πορεία αυτής της πορείας κεντροαριστεροποίησης? Και επιπλέον, γιατί ενώ από το βιβλίο και από τα ντοκουμέντα προκύπτει ότι ως ΚΟΕ λέγατε και εκτιμούσατε και αναλύατε και προειδοποιούσατε, η αριστερή πιάτσα, γιατί δεν την ονομάζω έτσι, σας έχει κατατάξει στους ερυθροφρουρούς του Τσίπρα, γιατί έχει παγιωθεί μια τέτοια στραβλή εικόνα? Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη, ούτε ψέγω, ούτε μένφομαι,
είναι εύλογα αυτά τα ερωτήματα. Είναι ερωτήματα τα οποία έχουν βγει μέσα από συζητήσεις, τα οποία μου τα έχουν θέσει και τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, με το φτωχό και ακατέργαστο μυαλό μου στις θεωρητικές αναλύσεις, αναδεικνύουν αυτό το μικρό κόσμο, ο οποίος πρέπει να αναλυθεί και κατά την εκτίμησή μου να πολεμηθεί ως σοβαρή παθογένεια της αριστεράς. Αντίστοιχα και από την τελευταία εκδήλωση στο Resistance, για τον ένα χρόνο από τη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι καλά ότι ο Ρούτη είπε με ιδιαίτερη έμφαση και το επανέλαβε 2-3 φορές ότι η υπάρχουσα αριστερά δεν μπορεί να αυτοϊαθεί. Αυτό πραγματικά με προβλημάτισε και μου δημιούργησε, οφείλω να ομολογήσω, ένα νέο κύκλο ερωτήσεων και απορριών. Για ποια αριστερά μιλάμε και μπορούμε να τους βάλουμε όλους ένα καλάθι? Λέγαμε τότε, όταν ανέλαβε η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, ότι ένα παράπτωμα, μια λάθος κίνηση θα συμπαρασύρει όλους μας. Μας συμπαρέσυρε. Και εμείς τι κάναμε? Κλειστήκαμε στον μικρό κοσμό μας, δεν επικοινωνήσαμε αρκετά αυτές τις αντιρρήσεις, αυτές τις διαφωνίες. Υπάρχουσα αριστερά, λοιπόν, δεν μπορεί να ιαθεί. Δεν λέω ότι διαφωνώ. Δεν θα απαντήσω με κλασικά τσιτάτα ή εύκολες αποστροφές, αλλά θα ρωτήσω. Αν δεν μπορεί να αυτοϊαθεί, σημαίνει ότι νομοτελειακά θα πεθάνει? Καινούργια αριστερά που θα προκύψει θα προέλθει από παρθενογένεση? Στο DNA της δεν θα περάσει τίποτα, ούτε ως εμπειρία, ούτε ως γνώση, από αυτά που βιώσαμε και από αυτά που ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα? Είναι προφανές ότι τα πιο πάνω ερωτήματα είναι εντελώς στοιχειακά, εντελώς πρωτόλια, αλλά κατά τη γνώμη μου κρίσιμα, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε το όχι όπως πριν. Εκτίμησή μου, η οποία ενισχύθηκε και από το διάβασμα αυτού εδώ του βιβλίου και το φρεσκάρισμα της μνήμης που με άφησε να κάνω, είναι ότι ακόμα είμαστε στα πολύ πρωτόλια, στα πολύ πρώτα βήματα μιας εξαιρετικά δύσκολης αλλά ενδιαφέρουσας διαδικασίας αναστοχασμού. Μιας διαδικασίας βαθιάς μελέτης και απολογισμού για όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, όσον έκανε ή δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ακόμα βρίσκεται σε πολύ αρχικό, σε πολύ πρωτόγονο στάδιο. Η πύκνωση του ιστορικού χρόνου είναι τόση που θα πάρει καιρό για να μετουσιαθεί αυτή η εμπειρία που αποκτήσαμε σε γνώση. Σε γνώση όμως πραγματική, όχι αποσπασματική, και όχι γνώση, αυτό που θα λέγαμε, της πεπατημένης ευκολίας. Αλλά την ώρα που η γνώση αυτή είναι εξαιρετικά αναγκαία και κρίσιμη, την ίδια ώρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός ο ιστορικός χρόνος τρέχει με απίστευτες ταχύτητες. Η φόρα που έλεγα στην αρχή, δυστυχώς υπάρχει και υπάρχει χωρίς εμάς. Η δουλειά μας λοιπόν είναι να τη βρούμε, όχι όπως πριν βέβαια, τη φορά που θα ενωθεί με τη φόρα, σε μια απελευθερωτική διαδικασία. Και πιστεύω ότι το βιβλίο του Ρούντι, ο προβληματισμός που απορρέει και μέσα από αυτό, πιστεύω ότι βοηθά πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν σας κούρασα.